Η μία έχει να κάνει με το ότι στον εγκέφαλο υπάρχουν κάποια κέντρα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες του ανθρώπου, σε λειτουργίες του ανθρώπου. Όταν γεννηθεί ήδη ο ανθρώπος. Υπάρχει ένα σύνολο δραστηριοτήτων του εγκεφάλου που δίνει εντολές ή κατευθύνει πιο σύνθετες από απλές λειτουργίες. Όταν γεννηθεί ήδη ο ανθρώπος, έχει γύρω στα 208 περίπου διαμορφωμένα κέντρα, τα οποία διαμορφώνονται κατά την ενδομήτριο ζωή του ανθρώπου. Αυτά τα κέντρα, όπως είναι το κέντρο της οράσεως, το κέντρο της ακοής, το κέντρο της κινητικής εκφράσεως, το κέντρο της αισθητικής αποδοχής, από 208 που είναι κατά τη γέννηση, μπορεί να φτάσουν σε χιλιάδες κατά την πορεία του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος κάθε τόσο συνθέτει καινούργια κέντρα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του και τη λειτουργικότητά του. Αν ένας άνθρωπος μάθει μια ξένη γλώσσα, αναπτύσσει αμέσως ένα κέντρο για αυτή την ξένη γλώσσα που μαθαίνει. Μάλιστα. Αν ξέρει 20 ξένες γλώσσες, έχει 20 κέντρα για αυτές τις ξένες γλώσσες. Αν δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη περιοχή που βοηθάει τον άνθρωπο, τότε γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μαθαίνουν καλύτερα μια ξένη γλώσσα από άλλους, ευκολότερα μια ξένη γλώσσα από άλλους που τη μαθαίνουν δυσκολότερα? Ο εγκέφαλος έχει ορισμένες προτεραιότητες. Πολλά άτομα έχουν μια κλίση στη μαθηματική επιστήμη και μαθαίνουν πολύ καλύτερα τα μαθηματικά, άλλοι τις ξένες γλώσσες. Τώρα, πώς καθορίζεται αυτή η προτεραιότητα? Άλλοτε μεν υπάρχουν γενετικοί συντελεστές. Άλλοτε υπάρχουν συντελεστές που ξεκινάνε σαν μάθηση από την ενδομήτριο ζωή. Το παιδί ήδη από τον 4ο μήνα ακούει τα πάντα μέσα στην οικογένεια. Άρα μπορεί να εθιστεί μέσα σε ένα σύστημα. Μπορεί να ακούσει τη μουσική που παίζει ο πατέρας του ή η μητέρα του και να γεννηθεί με μουσική αντίληψη. Και να αρχίσει να εκφράζεται πολύ νωρίς στον χώρο της μουσικής αντιλήψεως. Μπορεί να βλέπει τους δίγλους στους γονείς, ο ένας να μιλάει αγγλικά ή ελληνικά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, και να γεννηθεί με την ετοιμότητα της εκμαθήσεως των γλωσσών αυτών. Διότι από τη στιγμή που συντίθεται το νευρικό σύστημα, είναι ένα πλαστικό σύστημα αποδοχής, διαμορφώσεως, ολοκληρώσεως και εκφράσεως. Δεν χρειάζεται να γεννηθεί ο άνθρωπος για να κινητοποιηθεί η έναρξη της λειτουργικότητας του εγκεφάλου. Από τον 4ο εμβρυϊκό μήνα μέχρι τον 9ο γίνονται τόσες διεργασίες μέσα στον εγκέφαλο, ώστε τη στιγμή που γεννάται ένα νεογνώ, είναι ήδη όριμος ο εγκέφαλος για να αρχίσει ένα έντονο λειτουργικό έργο εκφράσεως. Αυτή η ενέργεια λοιπόν είναι αρκετή, είπατε. Όλη αυτή, αν τη συσσωρεύσει κανείς, αυτή την ενέργεια που παράγει ο εγκέφαλος, κατά μόνας είναι μικρή, κατά κύτταρο, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ μικρή. Ναι, είναι αλλά είναι πολλά τα κύτταρα, αλλά είναι η ενέργεια είναι μεγάλη, λέτε. Αλλά βέβαια μπορούμε να την καταγράψουμε καταλλήλως ενισχυτάς και μπορούμε να υπολογίσουμε όχι μόνο την ενέργεια ενός κυττάρου, αλλά και την ενέργεια ενός μεμβρανικού τμήματος ενός κυττάρου. Μπορούμε να ξέρουμε πόσο δυναμικό έχει τη δυνατότητα συνολικά να παράγει. Συνολικά πόση ενέργεια παράγει? Είναι τεράστια, δεν μπορώ να σας πω με συγκεκριμένους αριθμούς, δεδομένου ότι η ενέργεια του εγκεφάλου είναι η ορατή έκφραση της ανθρωπίνης ύπαρξης. Τι εννοώ με αυτό? Η ενέργεια του εγκεφάλου είναι η κίνηση, που είναι μια τεράστια ενέργεια. Είναι η αίσθηση, που είναι μια τεράστια ενέργεια. Είναι η μυϊκή ισχύ, που είναι μια τεράστια ενέργεια. Καταλαβαίνετε ότι είναι απεριόριστο το ηλεκτρικό. Τώρα, κάνοντας μια αναφαιρεσία στο λεξιλόγιο μου, αν αυτή την ενέργεια, έτσι πως μας την περιγράψατε, την ονομάσουμε ενσύρματη, υπάρχει ασύρματη ενέργεια του εγκεφάλου? Ναι, κατ' ουσίαν όλες αυτές οι συνάψεις που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι συνάψεις κενού. Δεν είναι ένα σύρμα το οποίο άπτεται του άλλου και μεταδίδεται. Σύρμα δεν είναι, αλλά είναι νευρώνες και τα νευρονικά δίκτυα, που αυτά εννοώ όταν λέω σύρμα. Ναι, αυτά τα νευρονικά αυτή δίκτυα. Αυτή η ενέργεια παράγεται και κινείται, μετακινείται μέσα σε αυτά. Όχι, κινείται με άλματα από σημείο προς σημείο. Δηλαδή δεν δημιουργούνται ρεύματα επιφανίας. Σε κάθε νευράξωνα, που είναι η τελική προβολή ενός νευρικού κυττάρου, στους κόμβους του αμβία δημιουργούνται ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τα οποία υπό μορφή αλμάτων έρχονται από κόμβο του αμβία σε κόμβο του αμβία και έχουν τη δυνατότητα να διαδράμουν μια τεράστια απόσταση σε μικρό χρονικό διάστημα. Λοιπόν, σε αυτά που ακούσαμε μέχρι εδώ από τον κύριο Μπαλογιάννη, έχουμε να προσθέσουμε κάτι?